Τα προβλήματα της οικονομίας πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένας εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος θα βασίζεται σε αυτό που αποτελεί τη συνοχή αυτής της κοινωνίας. Όταν λέμε επενδύσεις και να έρθουν επενδύσεις και μακάρι να έρθουν επενδύσεις, πρέπει να δούμε αυτό που επέτρεψε σε αυτή την κοινωνία να επιβιώσει και να ευημερήσει σε κάποιες φάσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί φτιάχνεται, εκεί είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας αυτής της χώρας, γιατί μένουμε στις επενδύσεις και ξεχνάμε το σημαντικότερο. Κάθε χώρα έχει τα σημεία συνοχής της. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δεν σκεφτούμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο και με τα εργαλεία αυτά που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, γιατί κακά τα ψέματα αυτές προσφέρουν θέσεις εργασίας. Αν δεν σκεφτούμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο είχε εξαρθρωθεί απολύτως για την αγροτική οικονομία, γιατί όντως εγώ πιστεύω ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες, έχουμε προϊόντα τα οποία φτιάχνουν ποιοτικά προϊόντα και τα οποία μπορούν να αποκτήσουν να έχουν δυνατότητα μεγάλων εξαγωγών, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πώς πρέπει να σκεφτούμε με ένα νέο μοντέλο και όχι ακολουθώντας μία πεπατημένη η οποία οδηγεί εντελώς στην καταστροφή. Τι εννοώ με αυτό? Συνεταιρισμούς νέου τύπου. Όχι αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν και έριξαν την αγροτική παραγωγή, την κατέστρεψαν απολύτως. Το ίδιο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που διαπίστωσα, ασχολούμενη, δεν είμαι οικονομολόγος, αυτό που διαπίστωσα όμως αυτό το εφτάμινο και γυρίζοντας στην επαρχία και επειδή αναφέρθηκε η Αχαΐα, είναι ότι αν δεν σκεφτούμε με τρόπους συλλογικότητας για να βγούμε από την κρίση, δηλαδή και των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων και της αγροτικής παραγωγής των αγροτών ή της κτηνοτροφίας, δεν πρόκειται να βγούμε. Αυτά τα λόγια να έρθουν οι επενδύσεις και για τις σκουριές, τώρα να μην το πιάσουμε το θέμα, κύριε Μανιάτη. Είναι από τα θέματα που θα έπρεπε... Που είναι καλύτερη από το Συμβουλίο Επικρατείας. Μα σας παρακαλώ. Μην με διακόπτετε όμως για το ΕΣΠΑ. Για το ΕΣΠΑ. Κύριε Χατζηδάκη, σας απάντησε προχτές το βράδυ ο κύριος Σταθάκης, γιατί την παρακολουθούσα την εκπομπή. Θέλω όμως να πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ένα πράγμα, μη με διακόπτετε όμως. Ένα πράγμα θέλω να πω. Δεν θα μπω σε αυτή την επιχειρηματολογία, απάντησε ο κύριος Σταθάκης. Θα πω όμως ένα πράγμα για τα ΕΣΠΑ. Και μέσα στο πλαίσιο και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Εάν εμείς δεν έχουμε καμία εθνική στρατηγική, θα πηγαίνουν χαμένα και θα πηγαίνουν σε ιδιώτες οι οποίοι διαπλέκονται με το κράτος. Διακριμένη είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η στρατηγική από τον περασμένο Δεκέμβρη, αλλά καθόσαστε το πρόβλημα και δεν κάνετε τίποτα. Εάν δεν σκεφτούμε σε μικρομεσαία κλίμακα, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα, και να πατήσουμε πάνω σε αυτό που προσφέρει η χώρα και στο ανθρώπινο δυναμικό της, εγώ όλα τα άλλα τα ακούω στην κυριολεξία «Βερεσέ». Ειδικά σε μία περίοδο που έχει αρχίσει τεράστια κριτική, ξέρετε τη νέα συμφωνία εμπορίου και για την οποία θα γίνει την TTIP. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά, αλλά μας ξαναγυρίσατε σε ύφεση. Αυξάνεται η ανεργία το καλοκαίρι, κύριε, στην Ελλάδα, κύριε, με κυβέρνηση αριστεράς. Τώρα πάω να κλείσω. Πάω να κλείσω. Μην το αντιμετωπίζετε αυτάρεσκα. Μιλάτε για ύφεση. Να σας πω είναι κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους, γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος να βλέπει πολιτικούς να σκοτώνονται μεταξύ τους. Γιατί δεν φέρατε τον νόμο για τη φορολόγηση των ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης? Μία πολύ απλή ερώτηση. Μην αλλάζουμε πεδίο. Όχι, δεν είναι αλλάζουμε πεδίο, κύριε Χατζηδάκη. Αυξήθηκε κατά καλό καιρό. Μην επενδύσεις στην Ελλάδα δεν γίνονται. Ψάχνουμε τους επενδυτές με το κιάλι. Ναι. Αυτό είναι το μείζον θέμα της χώρας. Και ποιες μεγάλες επενδύσεις γίνανε όλο αυτό το διάστημα? Αν είναι να ανοίγουμε διάλογο. Αν είναι τώρα στο τέλος. Εμένα δεν με αφήσατε. Λοιπόν, μιλάτε πράγματα, λοιπόν, μιλάτε πράγματα τα οποία δεν γίνονται και όχι μόνο δεν γίνονται, διαλύουν αυτή την κοινωνία στους συνεκτικούς τους ιστούς. Και εσείς, κύριε Μανιάτη, ως ΠΑΣΟΚ, πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Ασφαλώς. Τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Δεν εκπροσώπους των μικρομεσαίων να διαμαρτύρονται για τις τράπεζες που χρήσαν. Για τα κάρτα που έκανα προηγουμένως και σας προστάτε, σας παρακαλώ να το σεβαστούμε και δύο για τελευταία, δύο τελευταία πράγματα. Το βλέπετε ότι με διακόπτουν. Αποκούστηκε για την παιδεία για να δείξω ακριβώς ότι έχουμε διαφορά εντελώς οπτικής και πολιτικής.
Ο νόμος Διαμαντοπούλου είναι ο εξυγχρονισμός. Μην τρελαθούμε. Απολύτως. Επειδή, αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Κοιτάξτε κύριε Μανιάτη, μη με διακόπτετε για να πω ένα πράγμα. Επειδή είμαι πανεπιστημιακός η ίδια, επί 20 χρόνια μάλιστα στα πανεπιστήμια, και επειδή δόξα σου ο Θεός, έχω επαφές με όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ξέρετε τι γίνεται στη Γαλλία και τι μας λένε συνέχεια για τα πανεπιστήμια. Ότι έχουν καταστραφεί. Τα συμβούλια Διαμαντοπούλου, τα συμβούλια πανεπιστημίων. Και μία τελευταία κουβέντα για να μην συγχύζουμε και τον κόσμο. Ναι. Εθνική ενότητα έτσι δεν υπάρχει. Η δημοκρατία απαιτεί ένα πράγμα, τη διαλεκτική σχέση μεταξύ των κομμάτων. Τι σημαίνει κομματισμός? Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Έχουν ιδεολογία, έχουν πολιτικές προτάσεις, απευθύνονται σε ταξικά συμφέροντα. Την ίδια τάξη εκπροσωπείτε. Εμείς αν γίναμε ρημαδιό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να ξέρετε, και είμαστε και ρημαδιό μέσα μας, εγώ προσωπικά και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε κατά των μνημονίων. Τι να κάνουμε τώρα? Το δεχόμαστε ως εκβιαστικό, πλαίσιο για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, να μην χρεοκοπήσει, αλλά από εκεί και πέρα βάζουμε τις γραμμές άμυνας αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε... Δεν απευθυνόμαστε στις ίδιες τάξεις και στα ίδια συμφέροντα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Απευθυνόμαστε στους Έλληνες όμως, κυρία Αναστοπούλ. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Η πατρίδα δεν είναι ένα πράγμα γενικό και αόριστο και μεταφυσικό. Η πατρίδα πάντως, οι άνεργοι είναι, έχει... κύριε Αναγνωστοπούλου. Βεβαίως οι άνεργοι. Λέτε, εμείς τους δημιουργήσαμε τους άνεργους. Εμείς τους δημιουργήσαμε. Πώς θα απορροφηθούν οι άνεργοι αν δεν φτιάξουμε μικρομεσαίας κλίμακας? Ακριβώς. Πώς θα γίνουν επενδύσεις δηλαδή? Και επενδύσεις. Όσο θα κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις, δεν θα κλείσουμε ποτέ. Πρέπει να κλείσουμε. Περιμένουν οι επόμενοι καλεσμένοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζωήρεψε ο διάλογος στο τέλος. Εντάξει, πάντως έτσι ένα πλαίσιο.